Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή, που μπορεί να είναι λίγο παλαιότερης τεχνολογίας. Πριν λοιπόν να αρχίσουμε να εκνευριζόμαστε μαζί του, να αρχίζουμε να τον απειλούμε, να τον χτυπάμε και να τον κλωτσάμε, και μετά όλα αυτά να έρθει και η κατάθλιψη. Πριν λοιπόν όλα αυτά, ας καταλάβουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Μπορεί λοιπόν κάτι να έχει και να τον ενοχλεί. Όχι, δεν είναι πάντα απαραίτητο να πάει για ανακύκλωση και να τρέχουμε με το παραμικρό πρόβλημα να αγοράσουμε καινούριο. Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Επανακίνηση, όσο και ανόητο να φαίνεται, βοηθάει πάρα πολύ. Συνήθως, αφήνουμε τον υπολογιστή μας σε sleep mode και να ανοίγει πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα πάρα πολλά προγράμματα να τρέχουν ήδη από πριν. Νέες ενημερώσεις από το store. Ο υπολογιστής μας λαμβάνει συνεχώς νέες ενημερώσεις και έτσι καταναλώνει η RAM και τρώει ports με τον επεξεργαστή μας. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε χειροκίνητος έλεγχος ενημερώσεων. Απεγκατάσταση προγραμμάτων. Δεν χρειάζεται κάθε πρόγραμμα που έχουμε κατεβάσει και δεν το χρησιμοποιούμε να το έχουμε μέσα στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Εφαρμογές που ανοίγουν με την εκκίνηση του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Πάμε λοιπόν με Ctrl-Alt-Delete στην διαχείριση εργασιών και βλέπουμε κατά την εκκίνηση ποιες εφαρμογές ανοίγουν, ποιες χρειαζόμαστε και ποιες πρέπει να τις έχουμε και τις απενεργοποιούμε αντίστοιχα. Εφαρμογές όπως για παράδειγμα Skype ή αντίστοιχες που ανοίγουν από την αρχή του υπολογιστή μας μπορεί να μην τις χρειαζόμαστε και να καταλαμβάνουμε μήνυμα. Έτσι, κάνουν τον υπολογιστή αρκετά πιο αργό. Καθαρισμός του δίσκου μας. Κάντε μία φορά το μήνα καθαρισμό δίσκου και αυτό βελτιώνει την ταχύτητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Αν όλα αυτά τα κάναμε και δεν είδαν σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας, κοιτάμε τη μήνυμα. Τι μήνυμα έχουμε και προσθέτουμε. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, αν έχουμε παλιότερες τεχνολογίες σκληρό δίσκο, το αντικαταστούμε και βάζουμε πιο σύγχρονο SSD. Εδώ μόνο να προσέξουμε να είναι ο σύγχρονος μας δίσκος ο οδηγός, με αυτόν που θα ανοίγουν τα Windows δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να δέχεστε ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο μου.